Έχουμε μια επίσκεψη εδώ από ένα πρόγραμμα, το Μάρκο Πόλο, το οποίο προωθεί και ενδυναμώνει πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ διαφόρων κρατών. Αυτή τη στιγμή έχουμε το πρόγραμμα Μάρκο Πόλο που συνδέει την Ιταλία και συγκεκριμένα τη Βενετία με την Ελλάδα. Και με την Ελλάδα, ιδιαίτερα εδώ με την περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. Προσπαθούν να αναβιώσουν και πραγματικά τα αναβιώνουν αυτή τη στιγμή τα εμπορικά δρομολόγια της γαλινοτάτης δημοκρατίας της Βενετίας, αυτά που ήταν πριν 900 χρόνια, πριν 800, πριν 500 χρόνια. Ξεκίνησα λοιπόν από τη Βενετία δύο ιστιοφόρα. Το ένα πήρε το δρομολόγιο που οδηγεί στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Το δεύτερο, το Moana 60, πήρε το δρομολόγιο από Βενετία, πέρασε στην αντίπερα δαλματικές ακτές, πέρασε από το Αιγαίο, πήγε Κωνσταντινούπολη και από Κωνσταντινούπολη επιστρέφει περνώντας από Μυτιλίνη, Χίο και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, όπου θα γυρίσει πάλι από το Ιόνιο. Πραγματικά περνούν όλα τα δρομολόγια που έκαναν οι Βενετσιάνοι της εποχής εκείνης. Η προώθηση λοιπόν των πολιτιστικών ανταλλαγών και καινούργιων μορφών τουρισμού που βασίζονται στον πολιτισμό και στα διάφορα δρομολόγια πολιτιστικά, όπως είναι ο θρησκευτικός τουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός, το να επισκεφθεί κανείς ένα μουσείο, να επισκεφθεί κάποιες παλιές πόλεις. Στα πλαίσια αυτού του δρομολογίου, του εμπορικού δρομολογίου, αν σήμερα είναι τουριστικού πολιτιστικού δρομολογίου, για αυτός είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ενημέρωσα λοιπόν, θα περάσουν και από τη Χίο ακριβώς για να δουν τι μπορούμε να κάνουμε εμείς γι' αυτό και να μας δείξουν τι δρομολόγια μπορούμε να συνεχίσουμε. Δρομολόγια όχι πλέον εμπορικά, αλλά τουριστικά και πολιτιστικά, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν και στην ανάπτυξη τη δική μας και τη δική τους. Δεν θέλουν να σταματήσει εδώ, ούτε εμείς θέλουμε να σταματήσει εδώ. Ούτως ή άλλως οι Βενετσιάνοι ξανά ήταν εδώ πέρα πριν από 900 χρόνια. Ξανά ήρθαν για λίγο, λίγο όταν ήταν οι Τούρκοι εδώ πέρα. Είχαν πάντοτε διαμάχες, γι' αυτό είχαν ναυμαχίες και διάφορες τις οποίες επέλυναν πολεμικά με τους Γενοβέζους. Ποιος θα πάρει τα δρομολόγια αυτά τα εμπορικά. Όποτε υπερίσχυαν οι Βενετσιάνοι, πέραναν από το νησί μας. Μια περίοδος, αν θυμάστε, που πέρασαν εδώ από το νησί μας, ήταν η εποχή που επήραν και τα λείψανε το Αγίου Ισιδώρου από εδώ και τα πήγα στην περιοχή τους, όπως και του Αγίου Θωμά όταν ξανάρθει το 1256. Αυτά τα ξεχνάνε. Όμως από ό,τι μας είπαν, γιατί τους κάναμε μια μικρή ξενάγηση εχθές, τους έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ το κάστρο και όπως είναι αυτή τη στιγμή και μάλιστα ότι κατοικείται, δεν είναι νεκρή περιοχή. Τους ενδιαφέρει πολύ η τέχνη και ιδιαίτερα θέλουν να δουν την πινακοθήκη μας και τη βιβλιοθήκη μας. Τους έχουμε ενημερώσει ότι είναι η δεύτερη ή η τρίτη σε όγκο και σε ποιότητα υλικού η βιβλιοθήκη μας. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θέλουν να επισκεφτούν και το Αρχαιολογικό Μουσείο, όπως βέβαια και το Βυζαντινό Μουσείο και το Μουσείο του Ιστουνιάνη. Θα κάνουν κάποιο ντοκιμαντέρ, κάποιο ρεπορτάζ. Ήδη όλοι αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται με την τηλεόραση. Δηλαδή είναι τεχνίτες και καλλιτέχνες πάνω στην τηλεόραση. Ό,τι θα γυρίσουν εδώ στοιχείο, όπως και στην υπόλοιπη διαδρομή που θα κάνουν μέσα στην Ελλάδα, θα το κάνουν ένα ντοκιμαντέρ, του οποίου μέρος ζητήσαμε και αυτοί προτίθεται να το στείλουν και εδώ, ώστε να το χρησιμοποιήσουν. Ζήτησαν και από εμάς ό,τι έχουμε καινούργια από τηλεοπτική κάλυψη και ό,τι έχουμε από δημοσιεύματα και άλλα νέα σχετικά με την επίσκεψή τους, να τους ενημερώσουμε και να τους στείλουμε. Ευχαριστούμε. Σε αυτό μπορείτε να βοηθήσετε. Ευχαριστώ.